Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Καλογεράκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών. Κύριε Καλογεράκη, χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Με σχέδιο νόμου που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται νέο κούρεμα στις εγγυημένες τιμές για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και στις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε τι ποσοστό είναι αυτό το κούρεμα? Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, μέσω σταθμικά ανακοινώνει για 29,5%, σε πολλές των περιπτώσεων όμως πάει μέχρι και 55%. Αυτό... Αυτή τη φορά βάζει μέσα και τα οικιακά και τις εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών. Οι μειώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος σύνδεσης. Με το τρίμηνο του έτους σύνδεσης. Τρίμηνο του έτους σύνδεσης έχεις υποσυνδέσεις. Και αυτό για ποιο λόγο, κύριε Καλογεράκη? Ήταν διαφορετικές οι τιμές που είχαν πετύχει τότε οι επενδυτές? Υπήρχε ο νόμος 37-34, ο οποίος κανόνιζε και ρύθμιζε τις τιμές στα φωτοβολταϊκά, ναι, και ο οποίος με την πάροδο του χρόνου τις μείωνε. Ξαφνικά το Υπουργείο αποφάσισε και έβαλε πριν 2 χρόνια τον 10ο του 11 την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ναι, που αφορούσε μόνο τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά. Και ήταν σε τι ποσοστό αυτό? Από 25 μέχρι 42% ανάλογα, ναι, πάλι με το χρόνο που είχε συνδέσει. Ναι. Τώρα έρχεται και βάζει με νόμο, προσπαθεί με νόμο να περάσει κούρεμα μονομερός μειώνοντας τις τιμές, δηλαδή χωρίς τη συμφωνία του παραγωγού. Η παραγωγή και η οικιακή παραγωγή έχουν συμβόλαια για 20ετία ή 25ετία ή τα οικιακά. Παρ' όλα αυτά τις καταπατεί, τις αναιρεί, και μάλιστα αυτό που κάνει είναι ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 2013 θα κοπεί και πιστωτικό εκπτωτικό τιμολόγιο του ύψους 35%. Δηλαδή... Αυτό σημαίνει ότι για το 2013 ο κάθε παραγωγός θα, ναι, πληρώσει 35% έκπτωση, ναι, δηλαδή θα χαρίσει τα λεφτά ουσιαστικά στον διαχειριστή. Δηλαδή αυτή η μείωση αν κατάλαβα είναι καλά, είναι αναδρομική. Αναδρομική. Έχει αναδρομική ισχύ. Βέβαια. Αφορά το 2013. Το 2013 λοιπόν ο κάθε παραγωγός φωτοβολταϊκών, επαγγελματικών φωτοβολταϊκών, θα πληρώσει 35% έκπτωση, θα πληρώσει το 25% της έκτακτης εισφοράς στο υπόλοιπο, θα πληρώσει φόρους, τράπεζες, ΦΠΑ, ναι, κτλ. Αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να βγουν, ούτε υπάρχει περίπτωση να έχει χρηματορροή που να μπορεί να τα πληρώσει όλα αυτά. Δεν μου λέτε, οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει στα φωτοβολταϊκά δεν έχουν υπογράψει συμβόλαια με τη ΔΕΗ? Μπορεί μονομερός το Υπουργείο... Στην Ελλάδα καταργούμε και το Σύνταγμα, καταργούμε και τους νόμους, καταργούμε τις συμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων, καταργούμε, ναι, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Κάποιος αποφασίζει και μονομερός κουρεύει. Μονομερός δημιουργεί μη βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, δεν κουρεύει απλά. Ακυρώνει τα συμβόλαια αυτά. Δεν έχουν πλέον κάποιο. Τα ακυρώνει. Ναι, μονομερός. Μονομερός. Και μπέζει και τους παραγωγούς και τους λέει ότι σας δίνω και 5 χρόνια παράταση αν θέλετε. Ναι. Αλλά με 8 λεπτά. Δηλαδή τίποτα ουσιαστικά. Είναι το ένα πολύ χαμηλή τιμή. Που αυτή τη τιμή πιθανώς και μετά από 20 χρόνια θα είναι υψηλότερη από τα 8 λεπτά. Δηλαδή λέει ότι του δίνει παράταση 5 χρόνια, ουσιαστικά δεν του δίνει τίποτα. Τον εμπέζει. Δηλαδή το συμβόλαιο ήταν για 20 χρόνια και του δίνει μια παράταση άλλα 5 χρόνια, πάει στα 25. Σωστά. Ναι, αλλά για τα 5 χρόνια η τιμή δεν είναι η τιμή που τουλάχιστον του κατεβάζει τώρα. Είναι η τιμή των 8 λεπτών. Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Όταν υπέγραψαν αυτοί οι άνθρωποι τα συμβόλαια, ποια ήταν η τιμή που είχαν πετύχει την περίοδο εκείνη? Ξεκινούσαμε από 45 λεπτά. 45 λεπτά. Ναι. 45 και 50 λεπτά, ναι, για τα οικιακά. Και, αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτό κατέβηκε με το 13, το πρώτο τρίμηνο του 13 είχε κατέβει στα 23 λεπτά. Στα 23 λεπτά. Και τώρα με τη νέα μείωση που έρχεται, έχετε υπολογίσει. Τώρα με τη νέα μείωση κατεβαίνει από 40-42 έως 12,5. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα επιβαρύνει περισσότερο αυτούς οι οποίοι στην αρχή είχαν μπει σε αναπτυξιακό, ναι, και τους κατεβάζει ακόμα περισσότερο. Το τραγελαφικό είναι ότι όχι μόνο τους παίρνει τα λεφτά της επιδότησης πίσω που θα πάρουν ή που έχουν πάρει, αλλά τους τα παίρνει 3 φορές απάνω στην 20ετία. Μάλιστα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν
τα χρήματα της επιδότησης τους τα διαγράφει η ελληνική πολιτεία. Τους εκβιάζει ουσιαστικά και τους λέει, αν πάρεις την επιδότηση θα σου κατεβάσω όλα 10-12% κάτω. Μάλιστα. Αν δεν τα πάρεις θα είσαι λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Καλογεράκη, υπάρχουν επενδυτές που έχουν πάρει δάνεια για να φτιάξουν... Δεν είναι κανείς από όλους τους παραγωγούς. Δεν είναι εντάσσεως κεφαλαίου. Δεν είναι, είναι έργα που οπωσδήποτε χρειάζονται χρηματοδότηση. Ναι, πώς θα αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όταν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ανατραπεί τα δεδομένα. Μα είναι δυνατόν μέσα σε μία χρονιά να σου παίρνει το 35 συν 25 60% ναι, και να σου αφήνει το 40% μόνο για να πληρώσεις τράπεζες, να πληρώσεις φόρους, να πληρώσεις όλα τα υπόλοιπα και τα έξοδα και τη συντήρηση και την ασφάλεια και τα και όλα. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι οι άνθρωποι που θα επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά θα καταφέρουν να κάνουν απόσβεση τα πρώτα 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και τα υπόλοιπα χρόνια θα έχουν ένα καλό εισόδημα. Ναι. Όλες τις χρηματοδοτήσεις, στο μεγαλύτερο, στο 95% των χρηματοδοτήσεων, εξοφλούσαν στη δεκαετία. Μάλιστα. Τώρα με τα μέτρα αυτά που εφαρμόζει, που ουσιαστικά το κόστος θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο, θα παίρνει λιγότερα λεφτά, θα πας στην οικοσαετία, δεν προλαβαίνεις να ξεχρεώσεις. Στην οικοσαετία. Ναι. Δεν μου λέτε, ο σύλλογός σας πώς θα αντιδράσει σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Ο σύλλογος, ο κάθε επενδυτής χωριστά μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, διαθέτηση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση, θα βγει μετά από 3-4 χρόνια. Η δικαιοσύνη ελληνική δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί και στους χρόνους που θα έπρεπε να λειτουργεί. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι να βγει η απόφαση πιθανώς δεν θα υπάρχουν εταιρείες αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στα φωτοβολταϊκά και στις ανανεώσιμες. Ναι. Και το εξής τραγελαφικό είναι ότι ενώ μειώνει τα φωτοβολταϊκά με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν λεφτά στον ειδικό λογαριασμό, από την άλλη μεριά αυξάνει τα αιωλικά. Και ανοίγει και κάνει. Όταν λέτε αυξάνει τις τιμές στα αιωλικά. Βεβαίως. Πώς γίνεται και αυτό. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Ενώ λέει ότι μειώνει τις τιμές επειδή έχει πρόβλημα, μειώνει τις τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις αυξάνει 10% ίσως και παραπάνω και 12% σε πολλές περιπτώσεις στα αιωλικά. Και μάλιστα κάνει και άρση της αναστολής αδειοδότησης που σημαίνει ότι θα βάλει καινούργια έργα. Επομένως τι θέλει να κάνει εδώ. Θέλει να πάρει λεφτά από τους μικρούς και τους μικρομεσαίους, να τους εξουθενώσει, να τους εξαφανίσει, ναι, για να τα δώσει σε μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα έργα. Μάλιστα. Σε ολίγου. Το νομοσχέδιο αυτό είναι στη δημόσια διαβούλευση. Είναι στη δημόσια διαβούλευση, ναι, μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη. Τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, γιατί ρωτούν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι έχουν επενδύσει, έχουν βάλει τα χρήματά τους, προκειμένου να αποτρέψετε... Νομική παρέμβαση, ναι, νομική παρέμβαση μπορεί να κάνει μόνο το αφημί που είναι θυγόμενο. Δεν μπορεί δηλαδή ο σύλλογος να πάει να κάνει... Μεμονωμένα λοιπόν ο κάθε επενδυτής και όχι συλλογικά. Βεβαίως. Ναι. Δεν μου λέτε, με αφορμή την προηγούμενη ανατροπή που έγινε στο συμβόλαιο, υπήρξαν επενδυτές που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Βεβαίως έχουν υπάρξει επενδυτές που έχουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα χρειάζεται 2-3 χρόνια. Επομένως είναι περίπου 1,5 ούτε 2 χρόνια η εφαρμογή του προηγούμενου μέτρου, ναι, το οποίο το αλλάζει τώρα και το κάνει με νόμο κάτι άλλο, αλλά θα χρειαστούν πάλι καινούργιες αγωγές. Δηλαδή είναι μεθοδευμένη η κατάσταση ούτως ώστε ο εξουθενωμένος επενδυτής να μην μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές αυτές οικονομικά και νομικά, διότι θέλει τεράστιο κόστος. Είμαστε σε μια χώρα στην οποία αντί να βοηθούμε την επιχειρηματικότητα και να τη συντηρούμε και να την αναπτύσσουμε, δημιουργούμε συνεχώς προβλήματα και εμπόδια, ναι, όσο μπορούμε περισσότερα για να την ανατρέπουμε και να την γυρίζουμε προς τα πίσω. Εν όψη λοιπόν της ψήφισης του νομοσχεδίου, θα ξεκινήσετε σειρά επαφών για να ενημερώσετε βουλευτές και κόμματα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, ήδη ψάχνουμε, ναι, νομικά να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε, ήδη ψάχνουμε να επηρεάσουμε τους βουλευτές για να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται. Γιατί θα πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους ότι δεν μπορείς συνεχώς να εφαρμόζεις μέτρα, κουρέματα και αντί να δημιουργείς σε μια προβληματική οικονομία προϋποθέσεις ανάπτυξης, να δημιουργείς ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλή καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.